Η λιμνοθάλασσα Διβάρη της Πύλου βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βορειότερα της ομώνυμης Γραφικής Κωμόπολης, σε θέση που οι αρχαιολόγοι ταυτίσουν με την αρχαία πόλη. Πρόκειται για μια περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, αλλά και υδροβιότοπο διεθνούς σημασίας, αφού συγκαταλέγεται μεταξύ των προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000. Εντυπωσιακές αμοθήνες ορθώνονται στα άκρα της λιμνοθάλασσας, σχηματίζοντας εξαιρετικές παραλίες, όπως αυτή της Βοηδοκοιλιάς, και την οποία όσοι την έχουν γνωρίσει δηλώνουν αβίαστα ότι είναι η ομορφότερη της Ελλάδος. Λίγο πιο πέρα, η άγρια φύση ξεδιπλώνει το μεγαλείο της, μέσα από τα σπάνια πουλιά που κάνουν τις φωλιές τους στο χώρο της λιμνοθάλασσας και στη γύρω περιοχή, πολλά εκ των οποίων είναι είδη που έχουν χαρακτηριστεί ως απειλούμενα με εξαφάνιση, δίνοντας έτσι το στίγμα της αναγκαιότητας για προστασία του βιοτόπου. Ο πρωταγωνιστής όμως στη σκηνή της άγριας ζωής στη λιμνοθάλασσα είναι ο χαμελέοντας της Πύλου, ένα είδος μοναδικό στον κόσμο, για το οποίο οι αμοθήνες και η βλάστησή τους αποτελούν το μόνο βιότοπο στον οποίο ζει και αναπαράγεται. Δυστυχώς, αν και είναι εντελώς ακίνδυνος, ένας σημαντικός αριθμός θανατώνεται από τους επισκέπτες της περιοχής, λόγω άγνοιας και αδικαιολόγητου φόβου. Η δακτυλίωσή τους από τον βιολόγο Ανδρέα Μπονέτη είναι μια μέθοδος που θα συμβάλλει στη γνώση της οικολογίας του σπάνιου αυτού είδους και την προστασία του. Παράλληλα, έχει ήδη εκτελεστεί με μεγάλη επιτυχία από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία ένα πρότυπο πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης συνολικά της περιοχής με την υποστήριξη των τοπικών φορέων και τη χορηγία του κοινοτικού προγράμματος LIFE.